το χαιρετισμό, κύριε Δήμαρχε. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι δήμαρχοι που είσαστε σήμερα μαζί μας, κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητέ φίλε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι σήμερα μεγάλη τιμή που είσαστε όλοι κοντά μας. Με την παρουσία σας θυμάται τους δημότες και την πόλη των Αχαρνών. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας, η οποία έχουμε σήμερα μαζί μας. Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής των εκλογών, ήξερα ότι μια μεγάλη δοκιμασία είχε περάσει. Όμως, δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι η δύσκολη μάχη είναι μπροστά μας. Για να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, για να αλλάξουμε αντιλήψεις, νοοτροπίες που έχουν κρατήσει το Δήμο μας πίσω. Προεκλογικά με την παράταξή μου, Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες, δεσμευθήκαμε ότι ενωμένοι, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη μας. Σε αυτή τη δέσμευση μας αγκάλιασε ο κόσμος. Με αυτή τη δέσμευση εκλεχθήκαμε. Και με αυτό το ενωτικό πνεύμα θα πορευτούμε στο Δήμο. Είναι έξω από τη λογική μας ο διαχωρισμός των δημοτών στους δικούς μας και στους άλλους. Προσωπικά είναι η μέγιστη τιμή οι συμπολίτες μου που μου επιφύλαξαν να με εκλέξετε δήμαρχο της πόλεως των Αχαρνών. Την αντιλαμβάνομαι πρωτίστως ως ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στο σύνολο των δημοτών που αγωνιούν για το αύριο της πόλεως. Έχω τη συνέστηση της ευθύνης ότι πρέπει να ενώσω δυνάμεις, να φανώ αντάξιος των προσδοκιών, να συγκεράσω αντιθέσεις, ευθύνη να αναζητήσω συμμαχίες και να αξιοποιήσω ευκαιρίες προς όφελος των δημοτών μας. Σας δηλώνω εξ αρχής, όλοι μας έχουμε επίγνωση του δύσκολου έργου. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι ο Δήμος μας διανύει ίσως την κρισιμότερη περίοδο στην ιστορία του. Σε όλα τα επίπεδα. Στη διοίκηση, στη διαχείριση των οικονομικών, στην υλοποίηση των έργων, στην αποτελεσματικότητα. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας ως νέα Δημοτική Αρχή είναι μεγάλη. Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Δήμου υπό συνθήκες βαθιάς κρίσης. Σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρωπιστικό. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση υπό την έννοια της απλής διεκπεραίωσης πλέον δεν επαρκεί. Ο Δήμος έχει ανάγκη από ένα νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, με διαφάνεια, με λογοδοσία και αποτελεσματικότητα απέναντι στον Δημότη. Φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μέρα εγκαινιάζουμε μια μεγάλη προσπάθεια που αγγίζει τις ζωές όλων μας. Να δημιουργήσουμε ένα Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, συμπαραστάτη του Δημότη, ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των ανέργων, με ασφαλείς και καθαρές γειτονιές, δημόσιους χώρους και πάρκα για τα παιδιά μας, όπως αρμόζουν σε κάθε πολιτισμένη πόλη. Έναν Δήμο φιλικό απέναντι στο Δημότη, με σύγχρονη οπτική που θέτει κύρια προτεραιότητά του την εξυπηρέτηση των δημοτών και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς του. Και επιτέλους, να ανοίξουμε το Δήμο μας στον κόσμο.
Οι αχαρνές και οι Θρακομακεδόνες είναι όμορφες και πράσινες πόλεις. Είναι καιρός να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας, τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, τα είδη και τα έθιμά μας. Να δώσουμε ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους και τα παιδιά μας. Οι παραπάνω άξονες είναι πέρα και πάνω από κομματικές σημαίες και φυσικά και από τις προσωπικές μου φιλοδοξίες. Αφορούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών που ζητούν από όλους εμάς λύσεις. Δεν τρέφω όμως αυταπάτες. Τίποτα από όσα ανέφερα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή, τη συστράτευση και την κινητοποίηση όλων μας. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια. Φίλες και φίλοι, στη δύσκολη πορεία που ξεκινούμε σήμερα, ξέρω ότι έχω πολύτιμους συμπαραστάτες την ομάδα μου, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους ανθρώπους που πιστέψαμε εξ αρχής ότι θα υπάρχουν δυνατότητες για αλλαγή, για να προπείς αυτή την πόλη. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ξέρω επίσης ότι μπορώ να υπολογίζω στους εργαζόμενους στο Δήμο η ποιότητα στη δουλειά τους, η βαθιά γνώση των θεμάτων του Δήμου, ο επαγγελματισμός τους που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την άριστη συνεργασία μας. Από τη μεριά μου θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή. Θέλω όμως να απευθύνω ένα κάλεσμα συνεργασίας και σε όλες τις υγιείς δυνάμεις της πόλης μας. Πρώτα απ' όλα, θα θέλω να καλέσω τις δημοτικές παρατάξεις. Θέλω τις προτάσεις και τη στήριξή τους. Έχουμε ανάγκη από την επικοδομητική κριτική τους. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα του Δήμου μας, επιβάλλεται να συνεργαστούμε. Το μέγεθος των προβλημάτων που έχουμε απέναντί μας είναι τόσο μεγάλο που δεν χωρούν προσωπικές ατζέντες και μικροπολιτικά συμφέροντα. Θέλω επίσης να απευθυνθώ, σεβασμιότατε, σε εσάς, στην Εκκλησία. Υπολογίζουμε στη βοήθειά σας και στη συμπαράστασή σας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα σκληρά φαινόμενα της φτώχειας που δυστυχώς υπάρχουν στο Δήμο μας. Στους νέους μας θέλουμε την παρουσία και τη συμμετοχή τους. Αυτοί αποτελούν το μέλλον του τόπου μας. Χρειαζόμαστε τη δική σας ματιά και προοπτική για τα θέματα που σας αφορούν. Επίσης, θέλουμε κοντά μας τους συλλόγους, τις ομάδες των εθελοντών, τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλεως, όλους τους δημιουργικούς πολίτες που αγαπούν και πονούν αυτόν τον τόπο. Ζητώ την ενεργή συμμετοχή όλων σας για να προχωρήσουμε μαζί για τα έργα και για τις προσδοκίες που θα αλλάξουμε την πόλη μας. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε σήμερα μαζί μας. Μου δίνετε δύναμη και σε μένα και τους συνεργάτες, αλλά και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Να είστε καλά.